Είναι με το κοινό, με το ομολογιακό δάνειο. Πώς, κύριε Ματζούνη, συμμετέχει η τράπεζά σας σε αυτό το ομολογιακό δάνειο, το οποίο για μένα, που είμαι και νομικός, είναι πρόκληση, πραγματικά δηλαδή. Απαντήστε μου, παρακαλώ. Ομολογιακό δάνειο είναι κοινό ομολογιακό δάνειο. Κοινό ομολογιακό. Κοινοπρακτικό δάνειο. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να το δω κι εγώ. Γιατί... Να το δείτε. Μιλάει για το δάνειο των 96 εκατομμυρίων. Και να δείτε και τα εισηγητικά σημειώματα, παρακαλώ, και τη τράπεζά σα και τη τράπεζα τη Ελλάδος. Για πέστε μου κάτι, κυρία Ματζούνη. Το 2000, ένα παλιό τώρα, να δείτε εδώ ένα πράγμα το οποίο δεν το μπορούμε να το χωνέψουμε. Το 2006 δίνεται στη θυγατρική εταιρεία του συμφερόντος Σταύρου Ψυχάρη, Μπριοντέ, LTD, δάνειο 3,5 εκατομμύρια για να αναγείρει κτίρια σε ιδιόκτητα του ακίνητου στο Πόρτο Χέλι. Ανεγέρθηκαν ποτέ τα κτίρια για την ανέγερση των οποίων δόθηκε το δάνειο? Δεν σας απαντώ σε αυτό. Δεν υπάρχει, δεν μου απαντάτε. Δεν αφορά καταρχήν την κατηγορία. Αφορά το 5. Δεν κάνει καμία σχέση με την κατηγορία. Γιατί δώσατε δάνειο για ανέγερση κτιρίων στο Πόρτο Χέλι? Με δύο πράγματα. Δεν παρακολουθείτε το αν υλοποιείται ο σκοπός του δανείου, δεν εγγράφεται στο ακίνητο προσημείωση και συνεχίζετε το χρέος αυτό τελικά και το αναχρηματοδοτείτε του 2014. Πέστε μου, γιατί δώσατε δάνειο για ένα σκοπό που δεν πραγματοποιήθηκε? Έχει γραφεί προσημείωση. Γράψατε προσημείωση, κύριε Ματζούνη, το 2016, μετά από 9 χρόνια, β' προσημείωση, αφού είχε προλάβει να γράψει περιόριση πρώτη προσημείωση. Αυτό το θεωρείτε διασφάλιση μετά από 9 χρόνια? Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Το θεωρώ. Δύο λεπτά. Συγγνώμη. Όχι, δύο λεπτά. Παρακολούθησε η τράπεζά σας, κύριε Ματζούνη, τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε το δάνειο? Ναι, καμία σχέση, κύριε. Σας ερωτώ, κύριε Ματζούνη. Συνεχίστε, θέλω, κύριε Λάπα. Κύριε Ματζούνη, θέλω απάντηση για το θέμα του Πόρτο Χέλι. Δεν υπάρχει κατηγορία, μην ανησυχείτε. Δεν είστε κατηγορούμενος, δεν υπάρχει κατηγορία. Σας ερωτώ για το Πόρτο Χέλι. Η τράπεζά σας γιατί δεν παρακολούθησε την υλοποίηση και το σκοπό του δανείου και τον οποίο δώσατε? Θα δίνατε δάνειο σε οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να αναγείρει κάτι το οποίο δεν αναγείρεται? Ποιος το παρακολουθεί και ποιος έχει την ευθύνη, τέλος πάντων? Θέλω μια απάντηση, εγώ και ο ελληνικός λαός. Επιτέλους. Το δάνειο αυτό δόθηκε όταν δόθηκε. Δόθηκε 1η-8η του 2006, κύριε, όταν δόθηκε, κύριε Μπουζόνια. Ναι. Κύριε Λάπα, να τελειώσει λίγο. Κατά εμένα, και θα το δω, δόθηκε τηρουμένων όλων των κανόνων. Τώρα, αν η προσημείωση δεν γράφει τότε και γράφει μεταγενέστερα. Μετά από 9 χρόνια. Ναι. Μετά να σα πω λοιπόν τι είπε ο υπεύθυνο τη τράπεζά σα όταν κλήθηκε από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Δεν έγινε ποτέ τεχνικό έλεγχο και δεν προσκομίστηκαν ποτέ παραστατικά που να αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούσαν το αντικείμενο τη χρηματοδότηση. Και ρωτάστε. Γι' αυτό το δάνειο που δεν εγγράψατε προσημείωση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ, πώς εξοφλήθηκε το δάνειο αυτό και τι διασφαλίες είχε? Δώσατε ένα δάνειο για να κτιστούν κτίσματα στο Πόρτο Χέλι. Ποτέ δεν κτίστηκαν. Τι έγινε αυτό το δάνειο, κύριε Ματζούνη? Κοιτάξτε, πάλι μπαίνουμε στην υπόθεση. Δεν μπαίνουμε σε καμία υπόθεση. Δεν αφορά καθόλου. Δεν αναφέρεται καν το Πόρτο Χέλι στο πόρισμα, κύριε Ματζούνη. Αν θέλετε δεν θέλω να απαντήσετε, δεν θέλω να απαντώ. Δικό σας δικαίωμα είναι. Εγώ ξέρω. Σας ρωτώ ευθέως. Αυτά τα δάνεια ήταν όλα ενήμερα. Ωραία, ήταν όλα ενήμερα. Σας ρωτώ λοιπόν για αυτό το δάνειο και θέλω να κατακούσω τα πρακτικά. Ήσασταν υποχρεωμένοι να παρακολουθήσετε τη διάθεση του δανείου του σκοπό που δόθηκε. Δεν τον παρακολουθήσατε. Έχει κάποιος ευθύνη? Δεύτερον, ποιος φέρει την ευθύνη? Τρίτον, ποιοι υπάλληλοι, στελέχη και κλιμάκια ήταν υπεύθυνοι να παρακολουθούν συνεχώς την υλοποίηση και την πορεία των εργασιών που ουδέποτε ξεκίνησαν για αυτό το δάνειο, κύριε Ματζούνη? Θα το κάνατε για οποιοδήποτε επιχείρηση άλλου κλάδου ή Έλληνα πολίτη ιδιώτη? Εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτά το δάνειο ήταν όπως... Συνεχίστε. Όπως εδόθη, οι εργασίες έγιναν και εδώ σταματάω να απαντώ για τα θέματα που αφορούν τον Ψυχάρη και τον Δόλο. Μάλιστα. Ωραία. Και μία θα σας...